Καλησπέρα φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Η ώρα είναι... Η ώρα είναι 9.30 και η σημερινή αναμέτρηση είναι μεταξύ των Pistols και των Pepperone Basketaki Summer Cup. Και ξεκινάμε με το Jumble, το οποίο κερδίζουν οι Pistols. Έχουμε πρώτη επίθεση από τους Pistols. Κάτω από την μπασκέτα θα σκοθεί το 85 Καραγιαούρης για να σκοράρει τους πρώτους πόντους στο αγώνα. Γρήγορα θα έχουμε, θα χάσει την μπάλα για λίγο, αλλά θα ξανακερδίσει από εκεί και για τρεις στην πρώτη πόντη από τον αγώνα από Κουρέλης για τους Pistols. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα με τον πίνακα. Και επανερχόμαστε μετά την επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε επίθεση το Μεπερόνε. Γρήγορες πάσες, όμορφες κινήσεις και ο Νταβάσος που θα αποδείξει θα προσπαθήσει να βγάλει την πάσα από την πλάτη, δεν θα καταφέρει όμως. Και έχουμε μια μακρινή γρήγορη αντεπίθεση εκμηδιασμός από τους Pistons με ένα lay-up από Καραγιαούρης που δεν θα καταφέρει να το σκοράρει. Μπάλα εκτός ορίων και κατοχή θα παραμείνει στους Pistols. Συνεχίζουμε το φάουλ του Πρωτογερόπουλου, ψάχνουμε την μπάσα. Καραγιάρου ξανά θα σκοθεί για δύο. Βλέπετε τα βήματα. Επίθεση για τους Πεπερόνε. Και έχουμε το σούτ για τρεις από Ζιάκας. Θα προσπαθήσει ένα μετικό rebound και επίσης για τους Pistols. Ένα όμορφο lay-up. Μάνθος Βαμβλάκης δεν θα καταφέρει όμως το καταρρυφό τους. Μετικό το rebound και επίσης για τους Pistols. Θα περώνε, θα κλέψουνε οι Pistols και θα ξανακερδίσουν την κατοχή που περώνε. Το σούτ για δύο. Ας το φτιάμε την κόρη μπάουντ και επίθεση κάτω στους Pistols. Ο Κουρέλης κατεβάζει την επίθεση. Δεν θα πάρει το screen. Ο Γιώργος θα δώσει την πάσα μέσα. Καραγιαούρης, εξωτερική πάσα. Θα ψάξει τον τρίποντο. Γρήγορη πάσα. Θα χάσουν κατοχή μπάλα εκτός ορίων και περάμε σε επίθεση των Πεπερόνε. Ο Ντεμπάσογλου. Χρυσοχού για τρεις. Ο Στάρ είναι καλά του και έξω. Αμυντικό rebound. Καμουλάκης για τους Pistols. Πρωτογερόπουλος κοντά στην. Θα γυρίσει με πλάτη. Για δύο δεν θα καταφέρει πάνω αυτά. Πεπερώνε ο Νταβάσογλου προς την πάσα. Ζιάκας θα προσπαθήσει για Χρονόπουλο στην πάσα, δεν θα τα καταφέρει. Και ένα εκπληδιασμό, 2-2 είναι. Εκπληκτική αμυντική. Πρωτογερόπουλος
και Χωρίδης για τους Pistons θα κατεβάσουν έναν ωραίο συνδυασμό. 1-2 the assist και το lay-up. Θα τους χάρισαν τους 2 πόντους. 5-0 το σκορ για το σημερινό αγώνα με τους Pistons να προηγούνται για 5 πόντους. Κλέψιμα από Δαμουλάκης και γρήγορος συνδυασμός θα σηκωθεί για 2 επιθετικό rebound. Δεύτερη δεν θα καταφέρει να σημείωσε πόντους Χωρίδης. Και πρέπει να συμπληρώσει τον Πεπέρον Χρονόπουλος. Θα κάνει μια κίνηση για ένα lay-up, παρόλα αυτά με αντεθνητικό θα κερδίσει δικαίωμα 2 ελευθερών βολών. Αλλαγές! Χρονόπουλος πρώτη βολή, αστοχή. Δεύτερη βολή, αστοχή, αμυντικό rebound. Για να συγκροτούν την επίθεση στους Pistols. Κουκουρέλης θα δώσει την μπάσα. Για χάρη Αχτζίδης θα προσπαθήσει να βρει τον Καραγιαόρη. Καραγιαόρης θα δώσει μπάλα, θα βρει σε αντίπαλο παίκτη, θα χάσουν την κατοχή. Και περνάμε σε επίθεση. Τώρα το Βερόνε, Ζιάκας. Ξανά την πάσα Χρονόπουλος, κάτω δεξιά. Μακρινή πάσα για όταν Μπάσογλου. Ωραία προσπίση, θα κάνει την κίνηση για μέσα. Θα βγάλει την πάσα και έχουμε το σουτ για 3. Από Χρυσοχού. Ένα όμορφο τρίποντο. 5-3. Χωρίδης στην κυρία του Καραγιώδη πάλι θα συγκαθήκαμε και με την παρεμβασκέτα για 2. Βέβαια τραυματισμό. Αλλαγή. Θα γίνει εκτάκτος. Και επανερχόμαστε με επίθεση των Περών. Μια γρήγορη πάσα από τον Χρονόπουλο. Και κατοχή για τους Περώνε. Γιακ Χρονόπουλος. Πρόσεχε, πόδια! Ο Νταμπάσογλου. Θα σηκωθεί να σουτάρει για 2. Κερδίσει δικαίωμα 2 ελευθερών βολών για τους Περώνε. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη. 5-4 μείον τη διαφορά. Δεύτερη βολή δεν αστοχή και έχουμε αμυντικό rebound από Αχτζίδης. Από τον Αχτζίδη για τους Pistons. Βήματα
προλάβουν να ολοκληρώσουν την επίθεση της Pistols. Καταργή κατοχής. Έχουμε αυτό το λάθος. Επίθεση για τους Πεπερώνε. Χρονόπουλος με ένα lay-up για δύο πόντους. 5-6 θα περάσουν μπροστά ή οι Πεπερώνε με αυτή την κίνηση του Χρονόπουλου. Βορύδης με επίθεση των Πίστων. Ο οποίος θα κερδίσει και δικαίωμα διελευθερών βολών για τους Pistols μετά από φάουλ. Δύο διελευθερών βολών είναι έστοιχοι. 6-6 το σκορ. Και η δεύτερη βολή είναι εύστοχη, 7-6, θα περάσουν μπροστά οι Pistols. Επίθεση για τους Πεπερώνε. Το σούτ από τον Ζιάκα για 3, το οποίο δεν θα είναι εύστοχο, αμυντικό rebound και ο Σίβης κατεβάζει την μπάλα. Έχουμε κλέψιμο από τον Ζιάκα για τους Πεπερώνε. Βλέπει το Χρονόπουλο. Θα δώσει την μπάσα, ένα ωραίο assist. Ο Χρονόπουλος θα σκοθεί για τους δύο βαθμούς. Ένα lay-up, αλλά λόγω φάουλ δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά κερδίζει ακόμα για δύο ελεύθερες βολές. 7-6 το σκορ. Με τους Pistols να παίγονται για ένα πόντο. Και ισοφαρίζει. Και με τη δεύτερη εύστοχη βολή περνάει όπως εκεί στο σκορ μπροστά. Αρτσίδης. Ένα-δύο, θα προσπαθήσει να βρει χώρο να σκοθεί. Για λέει, δεν θα καταφέρει, έχουμε κλέψιμο. Και κατοχή από τους Πεπερώνε. Ο Δεμπάς από τους Ζιάκας, γρήγορες πάσες. Ζωγράφος, Χρονόπουλος, Ζιάκας. Για τρεις, ένα όμορφο τρίποντα από τους Ζιάκα. Για τρεις πόντους για τους Πεπερώνε, 7-11, περνάνε μπροστά. Με διαφορά 4 πόντων. Παρελθόμαστε επίθεση των Pistols. Αρτσίδης. Ψάχνει το χώρο, θα σηκωθεί για 2. Αμυντικό rebound. Μετά το σύστο οποίο δεν ευστόχησε τον Μπάσογλου στην επίθεση των Πεπερώνε. Ο οποίος επίσης θα προσπαθήσει να λέει, απ' δεν θα καταφέρει. Και αυτή η παράκτηση των ωριών από άγγευμα παίκτη του Πεπερώνε και άρα κατοχή για τους Pistols. Καμουλάκης. Προσπάθεια για κλέψιμο και τελικά τα καταφέρνουνε. Πεπερώνε. Μια μακρινή πάσα στον Ζωγράφο. Ο Λεβάσκης του Χρονόπουλος στον Ταβάσογλου. Ζωγράφος για 3. Είναι έστω σε ένα ακόμη όμορφο τρίποντο για τους Πεπερώνε. 7-14, με 7 πόντους πλέον προηγούνται οι Πεπερώνε και πάμε σε ένα μικρό time out. Πάμε.
Μια χάζα, κάτι να σκαντώ ένα. Έχει μέσα σίγουρα εκεί, αλλά... Τι να χαντωμάτω. Στο τελικό, άλλη φορά. Όχι, δεν φύγει, δεν φύγει. Κάτι να ξεκινάνε λίγο. Αυτό. Κάνω μαλέκα και να αρθιώσουμε. Και επανερχόμαστε μετά το time out. Επίθεση για τους Pistols. Σιμουλάκι. Κάνε την κίνηση, θα σκοτήσετε πόντους και θα είναι εύκολος. 9-14, μία στη διαφορά. Συγκριτημένη, λίγο πιο αργή επίθεση. Για, το περάνε, passing game, αλλάζουν επίθεση passes. Από το Ζιάκα θα δούμε μια προσπίση για τρίποντο, θα δώσει στο γράφο κάτω. Αριστερά έχουμε κλέψιμο όμως από τους Pistols. Μπορείτε να κάνετε το κλέψιμο. Θα προσπαθήσει να στάρει θετικό rebound από το 77 για τους Pistols από τον Πιτροβάλλη, ο οποίος και κερδίζει δικαίωμα δύο ελευθερών βολών, γιατί κατά το rebound έγινε foul. Πρώτη βόλη είναι εύστοχη. Το βάλεις μειώνει τη διαφορά. 10-14, 4 μόνο πόντους. Με τους Pistols να υστερούν. Και η δεύτερη βόλη επίσης εύστοχη. Μειώνει ακόμα περισσότερη διαφορά. Ένα τρίποντο διαφορά οι δύο ομάδες. Με ένα λεπτό να πούμε για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου έχουμε επίθεση από Κρίστο Περόνε. Οι οποίοι φαίνονται σίγουροι στις πάσες τους. Σουτ για τρεις από τον Ζιάκα. Στέφα είναι εύστοχο. Και γρήγορη αντεπίθεση από το Χωρίδη για τους Pistols. Θα σηκωθεί, θα βάλει δύο πόντους και θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το δικαίωμα μιας ελεύθερης βολής Χωρίδης. Μειώνοντας τους δύο πόντους, επειδή ήταν εύστοχο το καλάθι 13-14, άμα βάλει αυτή τη βολή θα ισοφαρίσει. Και είναι εύστοχο στη βολή αυτή, οι Pistols έρχονται ίσα στους πόντους με τους Πεπερώνε. 14-14 οι δύο ομάδες, με 20 δευτερόλεπτα να απομένουμε για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Νταμπάσογλου. Έλα, εντάξει. 13, Ζιάκα σούτ για τρεις. Εύστοχος ο Ζιάκας, ένα πανέμορφο τρίποντο. Ένα δύσκολο τρίποντο λίγο αριστερά από την περιοχή. 14-17 θα λήξει με τις απαραίτητες προηγούνται το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Και πάλι μαζί σας για το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα, το οποίο ξεκινάει με επίθεση των Πεπερώνε. Συνδεδεμένη επίθεση στον Πεπερώνε, ο Νταμπάσογλου προσπαθεί να περάσει, να κάνει μια κίνηση για μέσα στην αντιπαλιά άμυνα. Δεν καταφέρνει, έχουμε κλέψιμο από το Χωρίδη, ο οποίος με μια ωραία αντεπίθεση μόνος της σηκώνεται για να βάλει ένα όμορφο lay-up.
για τρεις από το Σγιάκα, ένα ακόμη. 16-20 με τους Πεπερώνα να προηγούνται για 4 πόντους. Μια άτσαλη πάσα θα κοστίσει την κατοχή στην επίθεση των Pistols. Και η απάντηση των Πεπερώνε θα είναι με το Σγιάκα να σημειώνει 3 ακόμη πόντους. 16-23. Μπορείτε, τα μουλάκι στην επίθεση των Pistols. Συμπέρατε για 2 το παιδί. Και μειώνει τη διαφορά. Ζωγράφος. Κλέψιμο. Την προσπάθεια μιας μακρινής πάσης από τον ζωγράφο για τον Λαμπάσο. Επίσης τον Περόνε. Πήγε ένα φάουλ εδώ, συζητήθηκε για το μέρο του φάουλ αυτού. Συζητήθηκε πάνω το φάουλ. Χαμουλάκης. Μια όμορφη πάσα από το Πετροβάλι, από το Πετροβάλι για δεξιά. Ένα σουτ για τρεις από το Πετροβάλι. Έτσι θετικό rebound. Και ξανά σουτ από Πίστολς. Δεν θα καταφέρουν να σημειώσουν πόντους παρ' όλα αυτά. Ατζηνικολάου επίθεση στον Περόνι Ζωγράφος. Ο γράφος έκανε το σουτ για τρεις, αλλά ήταν άστοχο και η μπάλα βγήκε εκτός ορίων. Άρα κατοχή έχουμε. Συγγνώμη, έγινε φάουλ και ο γράφος κέρδισε το πλήμα. Τρία λεπτά, πολύ. Πρώτη μέστοχη. Αυξάνονται στη διαφορά στους 6 πόντους. 18-24. Και η τρίτη και τελευταία ελεύθερη βολή είναι έστωχη από το ζωγράφο. 18-25. Μετά από όλους προηγούνται ή πεπερώνε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο τρίτο λεπτό. Γύρω. Κλέψιμο στην έπρεπε στον Pistols. Και απάντησε από το ζωγράφο ένα σουτ για 2. Εύστοχο από τον Σκοπερόνι. Να μου λάκεις στην επίθεση των Pistols. Πετροβάλι στο σουτάρι. Γρήγορη απάντηση, ευνηδιασμός. Από τους Πεπερώνε. Ο ζωγράφος του Κωνσταντίνος, είναι 2 ζωγράφοι στην ομάδα του Πεπερώνε. Ο ζωγράφος του Κωνσταντίνος και ο ζωγράφος του Μίλτος. Ο ζωγράφος του Κωνσταντίνος είναι το 4 που μόλις πριν έκανε την κίνηση. Και να το σπάλει στην εφηδιασμό με ένα lay-up για 2. Δεν θα καταφέρει να σημειώσει πόντους. Αμυντικό rebound και επίθεση για τους Pistols. Χαμουλάκη, ωραία προσπίση για πάσα. Και τελικά θα σηκωθεί για 2 και θα σημειώσει τους πόντους ο Φορίδης για τους Pistols. Επίθεση από τους Πεπερώνε. Κλέψιμο από τον Φορίδη και επίθεση για τον Φορίδη. Μόνος του θα σηκωθεί για 2. Θα σημειώσει 2 ακόμη βαθμούς, μειώνοντας κι άλλο τη διαφορά, μειώνοντας τη διαφορά 5 πόντους, 22-27. Ζωγράφος Κωνσταντίνος Χατζηνικολάου. Ζωγράφος Μίλτος.
Αλλαγές. Αλλαγές. Στου ζωγράφο και στο Χατζηνικολάου ξανά. Ψάχνουν το κενό στην άμυνα. Δεν καταφέρουν να το βρουν παρά τις ωραίες πάσες, γρήγορες πάσες, μακρινές πάσες. Δεν βρήκαν το κενό στην άμυνα και έχουμε κατοχή για τους Πίστολους μετά από μια πάσα άτσαλη, η οποία τους κόστησε την κατοχή. Είναι εκεί μάλλον στο σωρίο. Αξίδης κατεβάζει συγκροτημένα την επίθεση των Πίστολς. Προσπαθεί να βγάλει μια πάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα, δεν τα καταφέρει. Απόπειρα για κλέψιμο και τελικά θα καταφέρει. Χατζηλιάδης να κλέψει την μπάλα μόνος του με δύο αμυντικούς. Έχουμε ένα πολύ ωραίο μπλοκ αμέσως πριν το. Αμέσως πριν το lay-up. Και έχουμε ένα μικρό time-out. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επίθεση από τους Πεπερώνε, η οποία θα λήξει με ένα σούτ για δύο, το οποίο θα σταθήσει αμυντικό rebound και ο Ρίδης έχει κατεβάσει την επίθεση των Pistols. Αξίδης. Ο Ρίδης ξανά. Ψάχνει την μπάσα, θα βρει την μπάσα μέσα στην αντίπαλη άμυνα. Ζωγράφος Κωνσταντίνος, μια ωραία κίνηση. Μπάλα εξωσερίων και κατοχή για τους Pistols. Αλσίδης, μια ωραία κίνηση κάτω στην αντίπαλη μπασκέτα. Βήματα από τον Αλσίδη. Επίθεση για τους Πεπερώνε. Μια πάσα πάνω από τον ώμο. Θα βγάλει ο Χατζηλιάδης στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος θα κάνει το σουτ, μετά δεν θα καταφέρει αυτά να τοποθετήσει. Και έχουμε αμυντικό rebound και κατοχή για τους Pistols. Επιθετικό rebound μετά το σουτ για 3 και θα σημειώσει 2 πόντους ο Χωρίδης. Το σουτ για 3 στην επίθεση πίσω από τον Κουκουρέλη, το οποίο το επιθετικό rebound σημείωσε ο Χωρίδης μετά με 2 πόντους. Χρονόπουλος στην επίθεση των Πεπερώνε για 3, αυτοκτή αμυντικό rebound και συνδυασμό με τον Αλσίδη, θα το δώσει η αντίπαλη άμυνα. Χωρίδης. Φάουλ
και άμα βολών έχει κυρίσει ο Χορίδης. Έχουμε αλλαγές. Πρώτη βολή. Αυλοφορίδη είναι εύστοχη και μειώνει τη διαφορά 25-27. Δύο πόντι διαφορά για τους Πεπερώνε. Και η δεύτερη βολή είναι εύστοχη, ένας πόντος διαφορά, 26-27. Απειλητικά έχουν πλησιάσει ξανά οι Pistols, οι οποίοι είχαν και το προβάδισμα στην αρχή του πρώτου δεκαλέπτου. Οπότε πρέπει να παίξουν συγκεντρωμένα και οι δύο ομάδες. Φαίνεται ότι είναι στο ίδιο επίπεδο. Ένας πιεστικός αγώνας για όλους. Χρονόπουλος. Ζωγράφος. Χατζηλιάδης, ζωγράφος, θα σηκωθεί, θα κάνει το συγκρατής. Έπιξε το rebound. Μακρινή πάσα ξανά έξω στο Χρονόπουλο. Στην επίθεση του Περώνε. Το επιθετικό rebound είναι ο Χαρτίδης. Χρονόπουλος θα προσπαθήσει να κάνει το συγκρατήριο. Δεν θα καταφέρει να βάλει πόντους με το σούτ, αλλά κερδίζει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές μετά από φάουλ. Πρώτη ελεύθερη βολή από το Χρονόπουλο, δεν είναι εύκολη. Η δεύτερη βολή είναι εύκολη. 26-28. Διατηρούν την διαφορά στο προβάδισμά τους οι Πεπερώνε, ακόμα και αν αυτή είναι μικρή. Επίτης για τους Pistols, Αχτσίδης. Ψάχνει την κίνηση, ψάχνει το χώρο, αφαλώς την πάσα στο Φορίδη, ο οποίος θα κάνει μια κίνηση για ένα lay-up. Αφαλώς κάνει το φάουλ. Φορίδης, μακρινή πάσα, Αχτσίδης, για τρεις. Έχουμε την απάντηση που θα περάνε με ένα σούτ για τρεις. Από το Χρυσοφού, αλλά δεν θα καταφέρει να σου πει ο σπότς με το rebound και γρήγορα η αντεπίθεση αυτή της Φορίδης. Θα καταλήξει η μπάλα στα χέρια του Πετροβάλλη, ο οποίος και θα σκοράρει τρεις πόντους τοποθετώντας τους Pistols μπροστά στο σκορ με 29-28. Με γρήγορη απάντηση ο Νταμπάς θα βλέπουμε ένα lay-up. Στην επίθεση, στην αμέσως επόμενη επίθεση των Πεπερώνε θα σκοράρει δύο πόντους και άρα θα περάσουν ξανά μπροστά οι Πεπερώνε, 29-30. Πετροβάλλης. Φάουλ. Κατοχή για τους Πίστες. Βρήκε την πάσα, παραλίγο να γίνει κλέψιμο. Ο Πετροβάνης θα κάνει το σούτ αμυντικό rebound. Επιθετικό rebound από τον Πετροβάνη Χορίδη. Πετροβάνης και το τελευταίο σούτ από τον Πετροβάνη θα είναι εύστοχο για τους Pistols, τοποθετώντας τους μπροστά για ένα βαθμό, για ένα πόντο στο σκορ. Όμορφες γρήγορες πάσες στην επίθεση των ωραία κίνηση, ωραία κυκλοφορία στην επίθεση των Πεπερώνε. Έχουμε αλλαγές, φάουλ και κατοχή. Είναι μαλακά, είναι και 40, θα κάνεις κι άλλο. Είναι και 40, είναι μαλακά.
εσύ θα περάσει μέσα στην άμυνα, θα σκοφθεί και θα είναι εύκολο να λέγα 31-32. Χωρίδης με τον Pistols. Θα βγάλει την μπάσα και θα έχουμε το σούτ για 3 από τον Κουκουρέλη. Έχουν δύο. Ποιο, ποιο? 21 και 77. Οκ. Γιάννη! Μπορείτε εσύ χωρίς πάρα με τίποτα, με τίποτα. Κάτω από καλά. Στρέφω μετά τις αλλαγές. Διευθυνής τον ρεφ στην επίθεση των Φεβερών. Ο Νταμπάσογλου. Αλλά έχει κατοχήσει μετά το αμυντικό rebound. Και άρα επίσης για τους Pistols. Επίθεση για τους Φεβερώνε. Υψηλές εντάσεις στον αγώνα όταν η πόντι είναι. Έχουμε αυξημένες εντάσεις στο κλέψιμο. Όπου το πιτροβάλλει για τους Pistols. Καμιλάκης. Θα βγάλει το Πετροβάλι, θα προσπαθήσει το Πετροβάλι σχετικά. Μια μακρινή προθυμένη για το Μιλκούδη. Δεν θα καταφέρει να πιάσει το καστή στην κατοχή στους Πεπερώνε. Κάπως έτσι μετά από αυτή τη μακρινή πάσα έχουμε τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου. 31-32 για ένα πόντο. Προηγούνται οι Πεπερώνε. Και επανερχόμαστε για το τρίτο δεκάλεπτο. Επίθεση από τους Pistols. Το σούτ από τον Μητροβάλλη. Επιθετικό rebound. Θα καταφέρει να πάρει ο Πρωτογερόπουλος. Θα δώσει πάσα. Τόση ώρα με τα πλώματα και το κάνει στα δοκία. Βάζεται και σούτ για τρεις από τον Κουκουρέλη, ο οποίος όμως δεν θα το θα είναι άστοχο το σούτ και μάλλον θα έχεις ωραίο, οπότε κατοχή για τους Πεπερώνε. Ο Ζωγράφος Μιλκούδη, συγγνώμη, με μια όμορφη κίνηση που παρόλα αυτά την μπλοκάραν οι Pistols και κατάφεραν να διεκδικήσουν την κατοχή. Επιθετικό rebound από τον Μιλκούδη, πόσο στον Μαδαμπάσογλου. Σιάκας για 3. Από τον Μαδαμπάσογλου πάσα στο Σιάκα, πίσω φτάρι για 3. Θα σημειώσει τους πόντους και θα περάσουν μπροστά για 4. Πόντους οι Φεβερώνε, 31-35.
με δύο πόντους. Μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Καλά το οποίο μετράει και δικαίωμα μια ελεύθερης βολής λόγω φάουλ. Εύστοχος. Και στην ελεύθερη βολή 34-35, μία σαν διαφορά, ο Pistols σε ένα μόλις πόντο. Γιάκας Μιλκούδης, τον Τεμπάσο Γλου. Μια ωραία αντίστοιχη κίνηση να κάνει το εξής. Κερδίσκεται δικαίωμα μία στην ελεύθερη βολή στον Τεμπάσο Γλου μετά το lay-up που ήταν εύστοχο λόγω φάουλ. Δύο εξασφαλισμένοι πόντοι για τους Πεπερώνε και η ελεύθερη βολή. 34-37, προβάδισμα 3 πόντων έχουν οι Πεπερώνε και με την εύστοχη βολή αυτή έναν ακόμη πόντο. 34-38. Καμουλάκης, μια όμορφη κίνηση, εξωτερική πάσα για το Χορίδη. Τελικά από την Κουκουρέλη θα γίνει το σουτ για 2 στην επίθεση των Pistols, αλλά θα είναι άστοχο αμυντικό rebound από τον ζωγράφο και γρήγορη αντεπίθεση. Yeah! Αντεπίθεση στην Πεπερώνη, η οποία θα καταλήξει σε ένα σουτ από τον Χρυσοφού, ο οποίος και θα είναι εύστοχο στο σουτ για 3, 34-41. Έχουν αυξήσει τη διαφορά οι Πεπερώνη. Χωρίζει Ζαμουλάκης, Ζαμουλάκης σε μια όμορφη κίνηση, πάσα πίσω από το σώμα, Φορίδης. Και πάσα και ένα ωραίο σου από τον Πετροβάλι. Άστοχο το σουτ προηγουμένως στην επίθεση επίσης από τον Πετροβάλι και βρισκόμαστε σε επίθεση των Πεπερώνε, όπου καταλήγει αυτή σε ένα άστοχο σουτ. Αμυντικό rebound, Ζαμουλάκης στην επίθεση των Pistols. Φορίδης, Φορίδης στο σουτ για 3. Εύστοχος ο Φορίδης. Βλέψιμο από τους Pistols, Φορίδης. Και μειώνει κι άλλο τη διαφορά 39-41. Χρονόπουλος στην επίθεση του Πεπερώνη με ένα σκυγατρής. Θα στοχίσει αμυντικό rebound. Γρήγορες όμορφες πάσες. Και τελικά θα μπλοκάρουν την προσπάθεια του Πετροβάλι για λεγά. Μετά το κλέψιμο μακρινή πάσα καταλήγει στα κέντρα του Βορύδη. Ξανά κλέψιμο από τον Ζωσοφού. Πάσα και Μιλκούδης, ο οποίος θα σηκωθεί με ένα lay-up για 2 στον εφηλιδιασμό τον Πεπερώνε, αυξάνοντας σε ένα τη διαφορά 39-43. Με 4 πόντους προηγούνται οι Πεπερώνε. Φορύδη στην επίθεση των Pistols. Κουκουρέλης. Κλέψιμο από τον Μιλκούδη για τους Πεπερώνε, μακρινή πάσα ο Νταμπάσοβλου με ένα ωραίο lay-up, ένα πολύ όμορφο lay-up. Και έχουμε ένα time-out. Κάψε λίγο στο 5 στο 4-40 λέει από τον Νταμπάσκο για highlight. Βάλε και την τάπη του, δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό είναι. Και τα δύο ήταν πολύ ωραία. Απλά δεν έχω μπαταρία στο κινητό εκεί, δεν μπορώ να τα στείλω στο Μιχάλη. Πίσω να μου μπορείς να τα στείλεις εσύ. Γι' αυτό θα τα γράψω μόνο. Το λέει από αυτό ήταν ωραία, ήταν καλπαζίλικο. Και ήταν ωραίος ο διαδικασμός που το έφαλε. Το
Και πάλι μαζί σας μετά το time out, επίθεση από τους Pistols. Κορίδης μεταβάζει την επίθεση. Πάμε, πάμε λίγο, άντε, άντε, άντε. Καγιαώρης θα πάρει την μπάλα. Το 85, Καγιαώρης θα δώσει την μπάσα στον Πετροβάλη και θα πάρει. Έχουμε κλέψιμο από το Δαμουλάκι στην αντεπίθεση. Τον Πεπερώνε, μια μακρινή πάσα στο Χωρίδη. Ο Χωρίδης θα σηκωθεί για δύο και θα σημειώσει τις πόντους αυτούς. 41-45 σε 4 πόντους πόντους μείωσαν τη διαφορά επίστολες με αυτή την αντεπίθεση. Σιάκας προσπάθησε να κάνει την κίνηση του την κόψαν και κόστησε μετά από κλέψιμο. Στην κατοχή στους Πεπερώνε. Χρονόπουλος προσπάθησε να κάνει την κίνηση. Κέρδισε, έγινε φάουλ. Πάμε, hit me. Και συνεχίζουμε. Λυκούδης. Θα κολλήσει η μπάλα στην γωνία της μπασκέτας στο Στεφάνι. Μετά την απόπειρα για το τρίποντο του Λυκούδη. Και άρα θα βρούμε σε κατοχή για τους Σοβερόνε. Ψάχνει την μπάσα, θα βρει την μπάσα στο Σιάκα. Μιλκούδη. Το σούτ από τον Μιλκούδη θα γίνει, θα είναι άστοχο. Και έχουμε κατοχή για τους Pistols. Χωρίδης ψάχνει την κίνηση. Κουκουρέλης θα προσπαθήσει για δύο. Δεν θα καταφέρει να σημειώσει τις πόλεις, αλλά κερδίζει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Δεύτερη ελεύθερη βολή θα είναι εύστοχη και θα μειώσει τη διαφορά 42-45 με τους Πεπερώνε να προηγούνται για 3 βαθμούς, για 3 πόντους. Ο Νταμπάσοβλου, ο Χατζηνικολάου θα κάνει στιγμή για 3 επιθετικό rebound από τον Μιλκούδη, ο οποίος θα σηκωθεί και θα σημειώσει τους 2 πόντους αυτούς της επίθεσης. Δεν θα αφήσει την επίθεση έτσι άκαρπη για τους Πεπερώνε, 42-47 με 5 πόντους. Προηγούνται. Αχτσίδης. Κουκουρέλης. Κουκουρέλης θα κάνει το σούτ για 2. Εύστοχο σούτ από τον Κουκουρέλη για τους Pistols. Μια ώρα τη διαφορά σε 3 βαθμούς, σε 3 πόντους. Ο Νταμπάσογλου το σούτ για 2. Προσπάθηκε επιθετικό rebound από τον Μιλκούδη. Δεν θα τα καταφέρει, αμυντικό rebound και επίθεση από τους Pistols. Φορίδης. Πάσα θα δώσω στον Κουκουρέλη. Ο Κουκουρέλης θα κάνει το σούτ για 3, αλλά θα είναι άστοχο και περνάμε στην επίθεση των Πεπερώνε. Ζωγράφος Μιλκούδης, ο Νταμπάσογλου. Πάλα ψάχνουμε την κυκλοφορία Σγιάκας. Φάουλ επιθετικό από τον Μιλκούδη. Κουκουρέλης.
Επίθεση για τους Pistols μετά το φάουλ. Στάρι. Παραλίγο για το επιθετικό rebound, αλλά τελικά καταλήγει και πάλι στο χέρια του. Γράφω, ο οποίος θα κάνει μια παράταλη πάσα που θα καταλήξει να στοιχίζει την κατοχή του στο Περόνε. Χωρίδης. Μια πάσα για Καραγιαούρης την οποία διέκοψε ο Μιλτούδης. Κατοχή για τους Pistols. Πόντας, Προσίδης, δώσει την πάση στον Αρτσίδη, Αρτσίδης θα συσταθεί για ένα lay-up για δύο, θα είναι εύστοχο το lay-up, θα το σημειώσει και θα κερδίσει δικαίωμα για μια βολή. 44, 46, 47 για ένα πόντο υστερούν μόνο οι Pistols και έχει τη δυνατότητα με την ελεύθερη αυτή βολή Αρτσίδης να ισοφαρίσει. Εύστοχη θα είναι η βολή και βρισκόμαστε σε ίσο βαθμία για τις δύο ομάδες. 47-47 με 1,5 λεπτό να υπολείπεται για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Δηλαδή μιλάμε για 10,5 λεπτά αγώνα ακόμη, στα οποία θα πρέπει να κρυφθεί ποια από τις δύο ομάδες είναι καλύτερη. Γιάκας. Χατζη Νικολάου, επίθεση τον Περόνε. Χατζη Νικολάου να δει και θα κάνει το σούτ για 3. Ανταλλάξει μια πάσα με την άμυνα μέσα, με την επίθεση μέσα στην άμυνα, αλλά το σούτ του εν τέλει ήταν να στεφωκέ, okay, είμαστε στην επίθεση ήταν πίσω από Ζαχτσίδης. Δικαίωμα δύο ελευθερών βολών και κερδίζει ο Αρτσίδης μετά την κίνησή του. Εύστοχος στην πρώτη βολή, με την οποία περνάει μπροστά, τοποθετεί τους πίσω του μπροστά στην βαθμολογία. Στην το σκορ 47-47 για έναν πόντο προηγούνται οι Pistols. Αρτσίδης στον αντικενό, Ρωσίδης θα κάνει το σούτ για 3. Στο τρίτο δεκαλέπτου έχουμε επίθεση στην επίθεση των Πεπερών, μια γρήγορη κίνηση επιθετική από τον Οδομπάσουλου η οποία καταλήγει σε φάουλ. Και συνεχίζουμε μετά το φάουλ με τον Πάσαγλου. Μισό λεπτό απομένει για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ο ίδιος με μπάλα στα χέρια θα κάνει το σούτ για 3. Αστοχή, έχουμε αμυντικό rebound από το Χωρίδη και με ένα μόλις πόντο προηγούνται οι Pistols, οπότε είναι υψηλές οι εντάσεις για τους παίκτες. Ο Χωρίδης ψάχνει και ζητίζει τις κινήσεις, έχει πολύ σκληρό μαρκάρισμα από το Ζιάκα. Θα βγάλει στο Ρωσίδη μια πάσα. Ρωσίδης Αχτσίδης θα κάνει την προσπίση για το σουτ. Χωρίδης ξανά. Για 2 θα σηκωθεί ο Χωρίδης και θα είναι εύστοχος
κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με τους Pistons να προηγούνται για 3 πόντους, 50-47. Και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. 47-50, βασικά 47, οι Pistons προηγούνται. Και επίσης το τρίτο ξεκινάμε. Κλέψιμο από τον Ανταμπάσταχλο που θα βγάλει προηγούμενη πάσα στο ζωγράφο. Ο ζωγράφος θα σκεφτεί να λέει άφηκε να σημειώσει 2 πόντους κατευθείαν με την εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου, μειώνουν τη διαφορά σε έναν μόλις πόντο ή πεπερώνε. Επίθεση για τους Pistons, Αρτσίδης. Μες μέσα! Θα του κοστίσει την κατοχή και περνάμε σε επίθεση. Τον Πεπερώνε καταλήγει στα χέρια του ζωγράφου Κωνσταντίνου, από πάσα του ζωγράφου Μίλτου η μπάλα, ο οποίος θα σκαθεί για 2 πόντους. Και έτσι η διαφορά που πάλι σαν σκληρά οι Pistons να δημιουργήσουν στο τρίτο δεκάλεπτο θα αφομοιωθεί στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου. 50-51. Ένα ωραίο τρίποντο από τον Αρτσίδη, στην έπτυξη στον Pistols. Επιθετικό rebound και ο Χωρίδης, ο οποίος θα σημειώσει τους πόντους αυτούς, 52-51. Το shoot από τον ζωγράφο, άστοχο, και αμυντικό rebound Χωρίδης. Μια ωραία κίνηση, ένα lay-up, θα κερδίσει δικαίωμα λίγα ελευθέρων βολών. Κοντά! Αγί! Αστοχή 52-51 το σκορ. Και η δεύτερη βολή του Χωρίδη είναι άστοχη. Παρ' όλα αυτά, Καραγιαούρης καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound και βρισκόμαστε σε επίθεση από τους Pistons. Καραγιαούρης ξανά μετά από μια ανταλλαγή πασών με τον Νταμουλάκη. Ο Καραγιώρης να σηκώνεται και να τοποθετεί 2 πόντους, περνώντας για ένα τρίποντο μπροστά για τους για τους Pistons. Για 3 βαθμούς, για τις πόντους προηγούνται Pistols. Επίθεση για τους Πεπερώνε. Μελικού Δυσγιάκας. Και για πάσα στο ζωγράφο, θα κάνει το σπίτι για 3. Είναι άνθρωπο και έχουμε αμυντικό rebound, ο Χωρίδης. Χωρίδης, μακρινή πάσα. Στο Δαμουλάκη, θα σκοθεί με ένα όμορφο lay-up για 2. Παρ' όλα αυτά, σήμερα με το ρεφ έχει κάνει βήματα, οπότε δεν θα μετρήσουν οι πόντοι αυτοί. 54-51 για 3 ακριβώς πόντους προηγούνται οι Pistols. Επίθεση από τους Πεπερώνε Ζιάκας. Ζωγράφος Ζιάκας ξανά. Ο Ζιάκας θα κάνει το σουτ για 3. Είναι άστοχο και έχουμε αμυντικό rebound από το Χωρίδη. Ο Χωρίδης θα βγάλει μια μακρινή πάσα στο Πετροβάλι. Ο Πετροβάλις θα συγκριθεί για το lay-up. Δεν θα καταφέρει λόγω foul αμυντικού να βάλει το lay-up, αλλά κερδίζει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Για
Γιάννης. Πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχη, αυξάνοντας τη διαφορά υπέρ των Pistols. Και η δεύτερη βολή επίσης είναι εύστοχη, 56-51. Μετά τις βολές αυτές. Πολύ σκληρό μαρκάρισμα από το Βανιλάκι. Χρυσοφού θα κάνει το σούτ για τρεις στην επίθεση των Πιπερώνε. Χωρίς να είναι εύστοχο. Και έχουμε με την rebound και γρήγορη απάντηση από τους Pistols, η οποία καταλήγει σε σούτ για τρεις από τον Αρξίδη, το οποίο όμως θα είναι και αυτό άστοχο. Αμυντικό rebound. Και στην αντεπίθεση των Πιπερώνε θα καταλήξει στα χέρια του Μιλούδη. Η μπάλα ο οποίος θα σηκωθεί και με ένα ωραίο lay-up θα τοποθετήσει δύο πόντους υπέρ των Πεπερώνε. 56-53 σε μόλις 3 πόντους έχουν μείνει στη διαφορά οι Πεπερώνε. Επίθεση για τους Pistols. Πάρα στα χέρια του Φορίδη. Ψάχνει το screen, ψάχνει την πάσα, θα κάνει την κίνηση μόνος του να αυξήσει την πίεση. Πάσα στον Αρτσίδη, ο οποίος θα κάνει το shoot, επιθετικό rebound από τον Αρτσίδη. Φάουλ κατά των Pistols. Ζαμουλάκης με μια ωραία κίνηση. Το βάζει και τον Πρωτογερόπουλο, ο οποίος θα σηκωθεί για το σουτ. Αστοχή, αμυντικό rebound. Μιλκούδης θα δώσει πάσα στο ζωγράφο, στο διώκα ζωγράφο Μίλτο, ο οποίος θα κάνει το σουτ για τρεις. Δεν θα είναι εύστοχος ο Σιγιατρής, ο ζωγράφος Μίλτος στην επίθεση των Πεπερώνε και έχουμε αλλαγή κατοχή. Επίθεση για τους Pistols. Χωρίδης. Πολλές Γιάννη, πάρα πολλές. Αρή. Και άμα διέλευθερο μπορεί να κερδίζει ο Πετροπάλης για τους Pistols. Η πρώτη βολή είναι εύστοχη, η δεύτερη όχι, 57-53 για 4 πόντους προηγούνται οι Pistols. Επίθεση, τα πάσα βλού. Ο οποίος θα καταφέρει να τοποθετήσει με το σουτ του 2 βαθμών την μπάλα στο καλάθι και θα κερδίσει και το δικαίωμα μέσα ελεύθερης βολής καθώς έγινε φάουλ. Μειώνει με αυτόν τον τρόπο τη διαφορά 57-55 σε μόλις 2 πόντους για τους Pistols η ηγεσία. Πόντους, ο Νταμπάσογλου στην ελεύθερη βολή θα είναι εύστοχος, ακόμα λιγότερο, ακόμα περισσότερο μικρά είναι η διαφορά. 57-56. Χωρίδης. Κλέψιμο έχουμε από, από τους Πεπερώνε. Και με μια πάσα στον Τζιάκα, ο οποίος θα κάνει το σουτ για τρεις. Επιθετικό rebound από τον Μιλκούδη, θα σηκωθεί ξανά να σουτάρει. Και ξανά επιθετικό rebound από τον Χρονόπουλο. Παρ' όλα αυτά έχει σφυρίξει ο διαιτητής για δικαίωμα δύο βολών μετά το σουτ του Μιλκούδη. Και έχει τη δυνατότητα με την τελευταία ελεύθερη βολή να ισοφαρίσει 57-57. Το σκορ αυτή τη στιγμή είναι 57-56 με τις Pistols να προηγούνται για ένα πόντο. Καταφέρνει ο Μιλκούδης παρόλα αυτά να ισοφαρίσει 57-57 με 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για τη λήξη του αγώνα. Έχουμε ισοβαθμία για τις δύο ομάδες. Αυξημένες εντάσεις
Παρ' όλα αυτά έναν ωραίο αγώνα φαίνεται να έχουν οι παίκτες. Επίθεση των Pistols. Αντιαθλητικό υπέρ των Pistols. Δικαίωμα για δύο βολές κερδίζει ο Πετροβάλης. Εύστοχος στην πρώτη βολή, 58-57. Εύστοχος και στην πρώτη βολή. Επίσης ηττών. Πεπερώνε. Επιθετικό rebound. Θα βάλει τους δύο πόντους αυτούς. Ισοφαρίζοντας μετά τις βολές προηγουμένως των Pistols. 59-59. Στην επίθεση των Pistols, 62-59, που περάσαν μπροστά για 3 βαθμούς. Ο Νταμπάσογλου με ένα όμορφο lay-up για 2, θα μειώσει τη διαφορά 62-61, πόντο-πόντο. Η ομάδα σαν επίθεση φαίνεται να δημιουργούν μικροδιαφορές στους πόντους και παίζουν με πολύ μεγάλη ένταση. Κουκουρέλης θα πάσει εδώ στην πάσα για τον Καραγιαούρη. Καραγιαούρης θα προσπαθήσει να κάνει το shoot, παρόλα αυτά δεν θα τα καταφέρει. Αμυντικό rebound και στην αντεπίθεση γρήγορα βγαίνει ο Μιλκούδης, ο οποίος θα συστοθεί για 2. Και θα κερδίσει το δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Και φέρνει τους πόντους στα ίσα, 62-62 για τις δύο ομάδες. Και η δεύτερη βολή από τον Μιλκούδη θα είναι έξω για τους Πεπερώνε. 62-63 θα περάσουν μπροστά για έναν μόλις πόντο. Επίθεση των Pistols με τον Αρτζίδη να ψάχνει το κενό στην άμυνα. Θα δώσει την πάσα στον Καραγιάωρη, ο Καραγιάωρης κάτω από την αντίπαλη μπασκέτα θα σηκωθεί. Θα μετρήσει 64-63. Πόντι, έκοψε κάποιες τεχνικές συνεισοδές. Και συνεχίζουμε με επίθεση των Πεπερώνε. Ο Νταμπάσογλου στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλος στον Μιλκούδη. Ο Μιλκούδης θα κάνει το σουτ για 3. Δεν θα καταφέρει παρόλο αυτό. Θα είναι άστοχο. Δεν καταφέρει να το τοποθετήσει το καλάθι. Θα είναι άστοχο και περνάμε στην επίθεση των Pistols. Πρώτο Γερόπουλος με το σουτ, δεν θα καταφέρει να το
Κυριακής, το ζήτημα είναι άστοχο. Και περνάμε σε επίθεση των Πεπερώνε, ο Νταμπάσογλου. Μια γρήγορη κίνηση. Φάουλ. Και καθώς έχουμε περάσει τα ομαδικά, είναι δικαίωμα 2 ελευθερών βολών για τον Νταμπάσογλου. Τα ομαδικά φάουλ είναι περισσότερα. Είναι το... το μαδικό και έτσι κέρδισε τις βολές. Η πρώτη ελεύθερη βολή από τον Μεταβάσκο είναι εύστοχη. Του σοφαρίζει. Για το σκορ 64-64. Σε ισοβαθμία βρίσκονται δύο ομάδες. Και η δεύτερη βολή του Μεταβάσκο δεν είναι εύστοχη. Με το rebound να είναι αμυντικό και να το παίρνει ο Πετροβάλης. Τρίποντο θα είναι το σουτ για τρεις πόντους, θα είναι το σουτ στην επίθεση των Πίστολ. Ένα άστοχο και στην αντεπίθεση. Ο Μιλκούτης θα κερδίσει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Επιστρέφουμε μετά το time out. Για τις βολές του Μιλκούδη. Η πρώτη ελεύθερη βολή είναι άστοχη. Και η δεύτερη βολή. Και 64-64 το σκορ με 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, κάτι λιγότερα από 20 δευτερόλεπτα να υπολείπονται για τη λήξη του αγώνα. Επίσης για τους Pistols κλέψιμο από τον Σγιάκα. Το σπάσο στο Χρονόπουλο, ο Χρονόπουλος μαχηλή πάσα στον Νταμπάσογλου και ο Νταμπάσογλου θα κάνει το σουτ. Αστοχή, αμυντικό rebound και κατοχή για τους Pistols. Κούκουλε, θα κάνει το σουτ. Αμυντικό το rebound. Μιλκούδης θα δώσει στο Χρονόπουλο. Χρονόπουλος θα δώσει στο Μιλκούδη ξανά. Θα σκορπεί ο Μιλκούδης μετά από αυτή την μπάσα για το lay-up και θα σημειώσει 2 ακόμα πόντους για τους Πεπερώνε. 64-66 με τους Πεπερώνε να προηγούνται για 2 πόντους. Δαμουλάκη στην επίθεση των Pistols. Ξέχνει την κίνηση πέντο. Περνάει το screen του Καραγιαούρη. Θα σηκωθεί με lay-up και θα εισοφαρίσει 66-66 με 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα αισίως να υπολείπονται για τη λήξη του αγώνα. Γιάκας θα πάρει το screen από το Χρονόπουλο. Θα δώσει την πάσα. Θα δίνει πίσω, πάσα πίσω δεξιά από τον Νταμπάσογλου. Επιθετικό rebound από τον Μιλκούδη. Ο οποίος θα προσπαθήσει να σηκωθεί ξανά και θα κερδίσει δικαίωμα 2 ελευθερών βολών μετά από φάουλ. Yeah!
πεπερώνε. 66-67. Θα στοχίσει στη δεύτερη πολύ καλά. Έτσι μονάχα για ένα πόντο θα καταλήξει να προηγούνται μετά από τον τριπτή. 40 δευτερόλεπτα υπολείπονται για τη λήξη του αγώνα. Πολύ μεγάλες εντάσεις, σκληρό το μαρκάρισμα στην επίθεση των Pistols. Κλέψιμο από τον Κουκουλέρη. Προσπαθήσαμε μετά το κλέψιμο να αντεπιτεθούν οι πεπερώνες σε έναν συνδυασμό, παρόλα θα χάσανε την κατοχή. Μετά από το σούτ του Κοκολέρη, το οποίο ήταν εύστοχο και το φάουλ, το οποίο κέρδισε βολή, έχουν περάσει μπροστά για έναν πόντο, 68-67 Pistols. Και η βολή αυτή θα είναι άστοχη με αμυντικό rebound από τον Σιάκα. Δύο ελευθερών βολών κερδίζει ο Σιάκας. 68-67 επίσης προηγούνται για έναν πόντο. Η πρώτη ελεύθερη βολή θα είναι άστοχη από τον Σιάκα. Η δεύτερη βολή θα είναι εύστοχη. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε μετά το time-out. 21,3 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του αγώνα και οι δύο ομάδες βρίσκονται με ίσους πόντους, 68-68. Κατοχή για τους Pistols. Καμουλάκης δώσει την πάσα στον Κουκουλέρη. Κλέψιμο έχουμε από τα Βάσολο, ξανά κλέψιμο. Θα κερδίσουν οι Πεπερώνε. Τις βολές κερδίζει ο Νταμπάσογλου. Πρώτη ελεύθερη βολή από τον Νταμπάσογλου θα είναι εύστοχη. Θα περάσει μπροστά η ομάδα των Πεπερών με αυτή τη βολή για έναν πόντο, 68-69. Και στη δεύτερη βολή και έχουμε εκρηκτική αντεπίθεση και προσπάθεια να φέρουν στα ίσα το σκορ. Οι Pistols, ο Αυξίδης θα κάνει ένα σούτ για τρεις. Έχουμε ένα time out. Επιστρέφουμε μετά το time out. 4,3 δευτερόλεπτα, 68-70 προηγούνται, είπε Περώνε. Δεύτερη βολή που έχουμε. Μακρινό σκουτ.
σε μια προσπάθεια από τους Pistons να κάνουν το τρίποντο, να φέρουν στα ίσα το σκορ για να πάμε παρατάσεις. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει αυτό και λίγοι αγώνας, 67-71 με νικητήρια ομάδα, τους πεπερώνε. Καλό βράδυ.